Άρα και επανέρχομαι. Κυρία Αντωνίου μου, γεια σας. Σας ακούμε ενδιαφέρον. Καλημέρα κύριε Αντωνίου. Καλημέρα. Απολογούμε. Απλώς, ναι, επειδή ήταν σε εξέλιξη μια συζήτηση, δεν ήθελα να κόψω τους καλεσμένους, αλλά έρχομαι σε εσάς. Χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε κάτι το οποίο, η αλήθεια να λέγεται, ότι θέλω μια διευκρίνηση, αν μπορείτε να μου την κάνετε. Είπε ότι ενδεχομένως, λόγω της κατάστασης, να λάβουμε κάποια μέτρα που να μην είναι αρεστά για τώρα, αλλά μακροχρόνια θα είναι προς όφελος και για το καλό μας. Τι εννοούσε ο πρόεδρος? Ακούσα το τρεις φορές, επανέλαβε το τρεις φορές ο άνθρωπος, δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Κύριε Αγαπητού, τα πράγματα είναι εξαιρετικά απλά. Ναι. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι φιλόξενη, δεν μας υπολείπεται ούτε η ανθρωπιά, ούτε η συμπόνια, ούτε η αλληλεγγύη. Μας υπολείπονται όμως ζωτικός χώρος και οι πόροι. Δεν μπορούμε να αντέξουμε ένα τεράστιο κύμα προσφύγων και μεταναστών. Θα έχουμε διαστάσεις ασύμμετρων δεδομένων. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε. Γι' αυτό η θέση του Προέδρου περισσότερο είχε να κάνει να στείλει κάποια μηνύματα και στο εξωτερικό προς τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητούμε τη βοήθεια τους να στηρίξουν τον Λίβανο, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα στις μεταναστευτικές ροές. Αυτός ήταν ο λόγος που για τον οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε αυτά που έχει πει. Δεν θέλουμε να πάρουμε μέτρα τα οποία θα αντίκυνται στις συμβατικές υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όμως εκ των πραγμάτων είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε μέτρα δραστικά για να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον τεράστιο κύμα. Όπως? Κάποια μέτρα δεν μπορούμε να τα πούμε, κυρία Αγαπητού. Σέβομαι. Δεν θα ήταν σωστό να λειτουργήσουν ως κίνητρο για να έρχονται περισσότεροι μετανάστες στην Κύπρο. Mm-hmm. Αλλά θα πάρουμε κάποια μέτρα τα οποία αποσκοπούν στην αποσυμφόρηση αυτής της πίεσης. Μάλιστα. Το σέβομαι. Δεν θα πω κάτι άλλο περισσότερο. Έχουμε και νέες ροές εντωμεταξύ. Έχουμε νέες αφήξεις. Δεν ξέρω αν ακούσατε, κυρία Αντωνίου, αν έχετε και στις αριθμούς. Και το άλλο που θέλω να βάλω στη συζήτηση είναι έρχονται οι βάρκες, γίνεται καταγραφή. Βγαίνουν όλες οι ροές στα μέσα ενημέρωσης, ενώ γνωστοποιούνται όλοι οι αριθμοί? Ναι, ναι, ναι. Ούτως ή άλλως είναι σε κοινή θέα πολλές από αυτές τις αφήξεις, δεν υπάρχει κάτι μυστικό. Ναι, όχι, λοιπόν, απλώς. Ναι, υπάρχει αυτή η αυξητική πίεση. Εμείς την αποδίδουμε σε ένα συνδυασμό δεδομένων. Είναι οι δραματικές εξελίξεις στη Γάζα. Mm-hmm. Όπως γνωρίζετε, Λίβανος και Συρία είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, ναι, από πολιτικής πλευράς. Υπάρχει βελτίωση του καιρού που μειώνει το ρίσκο αυτών των ανθρώπων να μπουν στη θάλασσα για να εκτεθούν. Είναι όλα αυτά τα ζητήματα που δημιουργούν έτσι ένα μείγμα δεδομένων, εξαιρετικά σύνθετο. Εμείς κινούμαστε προς δύο κατευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρία Αγαπητού. Η πρώτη έχει να κάνει με την προσπάθεια να αποχαρακτηριστεί η Συρία από επικίνδυνος χώρος, ούτως ώστε... Αυτό είναι το κλειδί, κύριε Αντωνίου. Έτσι δεν είναι? Αυτό ήταν είναι το κλειδί, όμως. Είναι δύσκολο να γίνει, το γνωρίζουμε, το προσπαθούμε όμως μαζί με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το δεύτερο που προσπαθούμε είναι να δοθούν κίνητρα στο Λίβανο, ούτως ώστε να μπορεί να κρατήσει αυτόν τον κόσμο, να μπορέσει να το συντήσει και να το φροντίσει, όπως έγινε στην περίπτωση της Τουρκίας πριν από μερικά χρόνια και όπως έγινε πρόσφατα και με την Αίγυπτο. Μάλιστα. Ναι. Δεν υπάρχουν άλλες λύσεις, διότι αυτές οι χώρες είναι μεγάλες σε έκταση, έχουν το ζωτικό χώρο να φιλοξενούσουν μεγάλων αριθμών προσφύγων. Ναι. Και θα πρέπει όχι να δοθούν μόνο κίνητρα, και άλλα κίνητρα στο Λίβανο ήδη δίνονται για αυτό τον σκοπό. Ενδεχομένως να είναι και μια πίεση του Λιβάνου για να πάρει περισσότερα χρήματα, κυρία Αντωνίου, που αφήνει τώρα πιο ελεύθερα, άσχετα με τον καλό καιρό. Να σας πω, μπορεί. Εμείς, όπως θυμάστε, πριν από έναν περίπου χρόνο, είχαμε μια συμφωνία συνεργασίας με τον Λίβανο. Ναι, ναι. Να δέχεται πίσω τα πλοιάρια που φεύγουν από τη χώρα. Όμως, το τελευταίο διάστημα, κάθε πλοιάριο που επέστρεφε στον Λίβανο ήταν πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες του Λιβάνου από την αντιπολίτευση, η οποία ασκεί κριτική στην κυβέρνηση
γιατί δέχεται τους πρόσφυγες από την Κύπρο πίσω στον Λίβανο. Άρα υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα στον Λίβανο, υπάρχει μια έκριθμη οικονομική κατάσταση και κοινωνική έτσι, κατάσταση που δεν είναι ιδιαίτερα θετική. Γι' αυτό έχουμε ένα μείγμα δεδομένων που δημιουργούν αυτή την ασφιχτική πίεση. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αντωνίου, συγγνώμη, πριν να σας αποδεσμεύσω, μπορείτε σε 30 δευτερόλεπτα να μου απαντήσετε κάτι. Τελικά πρότεινε κάποια μέτρα, το αλλάζω τελείως τώρα, ο κύριος Κουντέρες, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Υπάρχουν προτάσεις στο τραπέζι, κύριε Αντωνίου. Επειδή ο κύριος Τατάρη είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα, ξέρω, χαμογελάτε τώρα, σας το άλλαξα τελείως, αλλά επειδή ζητούν τα κόμματα να κάνετε Εθνικό Συμβούλιο, να τους ενημερώσετε. Να σας πω με πολύ σεβασμό όπως πάντα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με πολύ, όπως με ανέχεστε πάντα, να το πείτε καθαρά στον κόσμο να το ξέρει. Όχι. Όλους τους πρώτους συναδέλφους μου τους περιβάλλω με ιδιαίτερη εκτίμηση και με σεβασμό. Το ξέρω. Να σας πω το εξής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για προτάσεις. Οι προτάσεις του κυρίου Κουντέρες στόχο έχουν να ξεκλειδώσουν τη διαδικασία. Δεν είναι προτάσεις νεοφανείς ιδέες που έχουν να κάνουν με την ουσία του Κυπριακού για το πώς θα λυθεί το Κυπριακό. Ναι. Το πλαίσιο είναι το ίδιο, απλά ο Γενικός Γραμματέας συνομίλησε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το πώς μπορεί να ξεκλειδώσει η διαδικασία. Ο Πρόεδρος ήταν θετικός και αναμένουμε να είναι θετικός και ο κύριος Τατάρ. Αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν ζητούν τα κόμματα όμως ενημέρωση, δεν έχετε κάποιο θέμα να κάνετε Εθνικό Συμβούλιο, να ενημερώσετε τα κόμματα? Ασφαλώς. Θα την έχουν την ενημέρωση. Ασφαλώς, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Αντωνίου μου. Καλημέρα. Επίσης. Καλή συνέχεια. Γεια σας.